Γεια σου Ηρώ. Γεια σου Παναγιώτη μου. Δεν νομίζω να είσαι κουρασμένη. <χết> 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 το άλλο με τον Τωτό το, το, το ξέρεις. Έλα ρε εσύ, καλοκαίρα και ωραίο. Τι να πω τώρα πραγματικά, ξέρεις, θέλω από απ τη μία να κάνω μια μεγάλη ευχή, να ζήσω ένα ελληνικό καλοκαίρι στη, στα νησιά. Ναι, αυτό είναι λίγο δύσκολο τώρα για μας <η αλήθεια>. Το ελληνικό καλοκαίρι είναι μάλλον για του ξένου λίγο παραπάνω. Αλλά τώρα βαριέ. Α μιλήσουμε για το κρασί, εγώ λέω. Εντάξει, άντε α πούμε ε? για το κρασί, γιατί θα με πιάσει και εγώ δεν θέλω να με κρυνιάσω. Από ό,τι κατάλαβα όμω, εσύ σήμερα. Ναι. Θα πάμε έξω, δεν θα πάμε εδώ στην Ελλάδα. Ναι, κοίταξε. Μα, θα να θα μα ταξιδέψει αλλού. Ναι, θα σα ταξιδέψω αλλού. Θα είναι ένα διαφορετικό podcast αυτό. Για πε. Κοίτα, ουσιαστικά σήμερα θα γνωρίσουμε τρεις ινοπιούς από τον κεντρικό Λίγυρα. Mm, μια από τις πολύ αγαπημένες περιοχές των εινόφυλων ο Λίγυρας, έτσι δεν είναι. Ισχύει, ισχύει. Ρε παιδί μου, ο Λίγυρας είναι πολύ καυτό θέμα, ειδικά ξέρεις και στο χώρο των Σομελιέ και αυτά. Και ένας λόγος που έχει γίνει πολύ μεγάλο τρέντ είναι γιατί είναι από τις περιοχές που ξεκίνησαν πολύ έντονα τη βιοδυναμική καλλιέργεια και τα κρασιά ήπιας φυσικής συνοποίησης. Μου λέγει και ένας φίλος πριν λίγο καιρό ότι είχε πάει σε ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ εκεί ήπιας συνοποίησης. Ναι, ναι, γίνονται διάφορα πολύ ωραία πράγματα. Και επίση η φίλη μου η Μυρτώ λέει: Σαν το λίγηρα δεν έχει. <laughs> για τη χαλκιδική το έχω ακούσει <laughs> ναι, μπορώ να, μπορώ να, το πω για τη χαλκιδική. Ποπ. Τι μου είπε τώρα. Και ο λίγηρα θα... δεν έχει και θάλασσα. Το... <laughs> μυ... δεν το Όχι. καταλαβαίνω αυτό με τη Μυρτώ. <laughs> <laughs> Αλλά έχει χίλια χιλιόμετρα από τα μάρα. Χίλια χιλιόμετρα. Εντάξει, είναι πολλά. Τα χιλιόμετρα. Οπότε μπορώ να το φανταστώ αυτό με αμπέλια γύρω-γύρω, αριστερά-δεξιά, τη όχθη. Χαμός. Αε, δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω. Είναι γενικό ποτάμι και. Οπότε. Αμπέλια. Πάμε λίγυρά. Πάμε λίγυρα να δούμε τι θα γίνει. Φύγαμε. Φύγαμε. Ακούτε ακόμα ένα podcast τη σειρά Το κρασί με απλά λόγια. Με την νοχώ ο διπλώμα WSET, η Ρόκο Λιακουδάκη και τον Παναγιώτη Ορφανίδη. Μια συνεργασία τη LIFO με το δίκτυο FM91,5. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά, το κρασί με απλά λόγια Ακολουθήστε μας στο Spotify Τα Apple και Google Podcasts Είναι τα podcast της Life Ωραία λοιπόν Λίγυρα πάμε ναι. Αλλά που είναι ακριβώς ο Λίγυρας Ωραία Σίγουρα στη Γαλλία <laughs> Ναι είναι στη Γαλλία ε, Λοιπόν ο Λίγυρας βρίσκεται Ουσιαστικά ε, Στην κεντρική Γαλλία Ωραία, είναι μια τεράστια περιοχή, είναι η τρίτη μεγαλύτερη νοπαραγωγική περιοχή της Γαλλίας mm. Πρώτη, Μπορντό είναι δεύτερη, μπράβο, δεύτερο είναι το Μπορντό Πρώτη είναι στα νότια, η περιοχή του Λαγκντόκρου Κρουσιγιών, στη νότια Γαλλία Και μετά δεύτερη είναι το Μπορντό Μάλιστα, δεν την ξέρω, πώς την είπες Πρώτη φορά την ακούω, πειράζει. Λαντόγκρουση Κρούσιγιον, Θα κάνουμε και γι' αυτό. Α, Έχουμε τόσα εντάξει. podcast, τόσα ε, περιοχές. Καλά, ένα τελείωτο. Μα ότω άλλω, τώρα αν μου λες χίλια χιλιόμετρα, ε, φαντάζομαι ότι δεν θα δούμε όλο το Λίγηρα σήμερα. Όχι, παιδί μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό κομματάκι. Λοιπόν, εγώ αυτό που σκέφτηκα, γιατί το να μιλήσουμε για αυτή την τεράστια περιοχή, εντάξει, θα χαθούμε τελείω. Ε, σκέφτηκα να την αποδομήσουμε. Mm. Οπότε η περιοχή ούτως ή άλλως τμηματοποιείται για να είναι και πιο κατανόητη Και καταλαβαίνεις ότι μια τόσο μεγάλη περιοχή ε, έχει και διαφορετικά κρασιά, στυλ κλπ κλπ και Οπότε θα μιλήσουμε για τον κεντρικό λίγυρα και ούτε καν για όλο τον κεντρικό λίγυρα. Εγώ όταν ήμουνα στην Προβάιν πήρα συνεντεύξεις από κάποιους παραγωγούς, οπότε ουσιαστικά θα σας μεταφέρω τη συζήτηση που είχα μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε θα δούμε τρία σημεία της, του Λίγυρα. Ναι, εντάξει. Του θα, ναι, θα πούμε τώρα ότι η περιοχή ουσιαστικά χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες. Στον κεντρικό Λίγυρα, που θα μιλήσουμε εμεί για τι πιο βασικέ περιοχέ. Στο Τουρέν. Πώ θε να το ξαναπώ, στο Τουρέν. Έμαθα ότι κάνει και γαλλικά τελευταία. <laughs> τι να κάνω, όποιο ασχολείται <laughs> με το κρασί πρέπει να τη μάθει αυτή τη ρημάδα, τη γλώσσα. Μα είναι και ωραία, τέλο πάντων. Πολύ ωραία, ναι, Είναι αυτά, και, ναι, ναι, και ερωτική ναι. και όλα αυτά, οπότε ναι. Κάνω την προσπάθειά μου. Ξήσει, εγώ έχω ένα πρόβλημα. Επειδή είμαι φάλτσα και δεν έχω καλό αυτή, ναι. Ε, δεν μπορώ. το ρυθμό τη γλώσσα. <laughs> Όχι. Πιάνω πο πολύ διάφορα πράγματα ή μαθαίνω γρήγορα. Αλλά δεν, όπω δεν μπορώ να τραγουδήσω και γελάει και ο κάθε πικραμένος, έτσι δεν μπορώ να πω και σωστέ προφορέ. Και εκεί είναι το θέμα. Πώ να μιλήσω γαλλικά όταν δεν μπορώ να έχω την προφορά. Που τα γαλλικά <laughs> είναι. Mm, δεν το είχα ποτέ. Ξεκάθαρα η γλώσσα των χιλιών. Αλήθεια. Ευτυχώ δεν μα καταλαβαίνουν οι Γάλλοι. Μα εγώ του το λέω, δεν σα μιλάω, μου μιλάνε οι άνθρωποι. Καταλαβαίνω, του απαντάω στα αγγλικά, αλλά δεν θέλω να σκοτώνω άλλο τη γλώσσα. Σα φτάνει, εντάξει, μια χαρά. Τέλο πάντων, κάνω μια προσπάθεια. Λοιπόν, τέσσερα. Ε, χωρίζεται λοιπόν σε τέσσερα κομμάτια ο Λίγυρα στο κεντρικό, στο Τουγέν, το Αντζού και το Ναντ. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, είπαμε ότι αυτό που κάνει το Λίγυρα πολύ αγαπητό στη νέα γενιά τον Ινόφιλαν και τον Σομελιά είναι γιατί έγινε το επίκεντρο του κινήματος των κρασιών, ήπιων παρεμβάσεων και της βιοδυναμικής καλλιέργειας. Και εμεί τώρα θα πούμε για τον κεντρικό Λίγυρα και δεν θα πούμε και για όλες τις περιοχές. Θα μιλήσουμε για το Σανσέα που βρίσκεται στην αριστερή όχθη του ποταμού. Ανεβαίνονται σχεδιαμέντες. Από Αν... κάτω Παναγία προς πάνω Παναγία ή αντίστοιχα Καλά αντίστο, το πάνω. λες ναι, ναι. <laughs> <laughs> Από... Από πάνω προς τα κάτω <laughs> Γιατί ε, ουσιαστικά το ποτάμι ρέει κάπου κοντά στην Βουργουνδία και καταλήγει στο δυτικά στον Ατλαντικό οπότε mm. ανεβαίνοντας στο δεξί, στη δεξιά όχθη είναι το που η Φιμέ θυμάσαι που μας έλεγε ο, ο, ο Κανδύλης πως ξεκίνησε την καριέρα του <laughs> <laughs> ναι, ναι. Ε, και στην αριστερή πλευρά θα μιλήσουμε για το σανσέρ θα μιλήσουμε για το γουιγι αυτό το ρημάδι το Ε, ρίξαμε πάρα πολύ γέλιο όταν προσπάθουσα να το πω με τους ανθρώπους που και να πνιγείς πιο, <laughs> σε σώσα να από βέβαιο πνιγμό <laughs> ναι μωρέ δεν βαριέσαι εντάξει θα το καταλάβουμε και θα, με, θα μιλήσουμε και για το Menetou Salon ωραία, ωραία αυτές είναι μα ναι μα παίζει ρόλο Δηλαδή η επιτυχία του Σανσέρ ας πούμε στις εξαγωγές είναι γιατί ο κόσμος μπορεί να το πει ευκολότερα από το που, με που μπερδεύεται με το που γυφισέ που είναι στη Βρούνδια ναι. και άλλα που δεν μπορούν να τα εκφράσουν και να τα, και να τα πουν. Οπότε το Σανσέρ Οπότε το... πρέπει να αλλάξουμε και εμείς το μαυροτράγανο πιθανόν ή κάτι τέτοιο. <laughs> να σου πω κάτι. Αλήθεια είναι αυτό. Ο... Το ασύρτικο είναι ασύρτικο, το λέει όλο ο κόσμο. Ναι, το θεραπεσαφείρι, πώ να το πεις. Ναι, γιατί το αγιοργήτικο, ναι. δηλαδή άμα το καλοσκεφτεί. Σεντζόρντζι. <laughs> όχι, <laughs> όχι εσύ, δεν πρέπει να τα κάνουμε αυτά. Ε, αλλά ισχύει αυτό, δηλαδή στην Αμερική που έκανε τόσο τεράστιο πάταγο, ε, το ανσέρ και βρίσκεται σε όλε τι λίστε, στι κάβε, ε, στα σούπερ μάρκετ παντού. Πουλιέται άπειρα, έχει να κάνει με την ευκολία το ότι οι άνθρωποι μπορούν να το προφέρουν. Και επίσης, επειδή η Αμερική είναι πάρα πολύ μεγάλη εξαγωγική δύναμη για την περιοχή, όταν έγινε αυτό το μεγάλο Ομπάμα τη δεκαετία 70, 80-90, δηλαδή τρει δεκαετίε που το Σαντσέρ έδινε άπειρα, δίνει ακόμα, δηλαδή δεν έχει φύγει το ναι. trend. Ε, ήταν οι δεκαετίες που άρχισαν να κουράζονται με τόσο πολύ σαρντονέοι Αμερικάνοι. Ναι. Τέλο πάντων, ε, αυτά και για τα εξαγωγικά της περιοχής. Η αλήθεια είναι ότι εγώ βιώνω στο εστιατόριο αυτό, δηλαδή μπορώ να την επιβεβαιώσω, πάω και τους λέω ότι τι, τι σας αρέσει να πίνετε και δεν έχει σημασία από ποια χώρα είναι ο πελάτης μου, από πού δηλαδή μας έχει έρθει. Η πρώτη περιοχή που μου λένε, πρώτο πράγμα που μου λένε περισσότερο είναι σαν. Σαν ε. Εντάξει, είναι αυτό με το Σοβινιόν, ρε παιδί μου. Αρέσει το Σοβινιόν στον κόσμο. Γιατί είναι ξεκάθαρη ποικιλία. Το έχουμε ξαναπεί αυτό όταν μιλάγαμε και για το Σοβινιόν. Λοιπόν, α, μ, πολύ σημαντικό, πώς να ξεκινήσουμε είναι να πούμε για τα εδάφη της περιοχής. Το έδαφος... Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα εδάφη, ε? και πάντα για το κρασί. Ναι, απλά στι συγκεκριμένε περιοχέ του κεντρικού Λιγυρά, επειδή τα έχουν κατηγοριοποιήσει και σε τρει μορφέ, α πούμε, βασικέ, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο γιατί ανάλογα με το τι έδαφο έχει, έχει διαφορετική έκφραση στο κρασί σου. Τώρα άμα μου πεις εμένα να κάνω μια τυφλή γεύση γνωσία από σαντσέρ και που με αν θα το βρω, εντάξει δεν ξέρω αν θα σου πω ότι «Α, ναι, ναι, ναι κλασί, είναι τόσο, είναι μικρές, κλασικό διαφορά. που με ξέρω εγώ». Αλλά ότι υπάρχουν διαφορές, γιατί δοκίμασα και πάρα πολλά κρασιά και με τους συνοποιούς που μίλησα, εντάξει, το, όταν επικεντρώνεσαι τις καταλαβαίνεις. Ναι. Να τα κάνουμε όμως λίγο απλά, ουσιαστικά... Έχουμε ο ένας τύπος λέγεται Tech blanche, δηλαδή άσπρα χώματα ουσιαστικά που είναι πολύ κοντά και στα εδάφη που έχει και το σαμπλί. Βουργουνδία. Ναι, που είναι από... Είναι και πολύ κοντά με τη Βουργουνδία. Ε, ναι, δεν είναι μακριά τέλο πάντων. Αν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή ε, το κομμάτι του του Λίγυρα που είναι το πουγί. Ηταν διοικητικά ανήκει ανήκε στην Βουργούνδια. Στη αλλά αυτό κάπου το είχα διαβάζει Δεν το βρήκα να το επιβεβαιώσω. Οπότε το αφήνουμε. Το κρατάμε Νομίζω και δεν ότι ήσχε τέλος πάντων. Θα βγει δήμαρχος να μα κάνει παρατήρηση, <laughs> φαντάζομαι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι πριν χτυπήσει φιλοξήρα στην περιοχή, ε, οι περιοχές, ε, η περιοχή του Λίγυρα είχε πάρα πολλέ. Ε, ε, οι ποικιλίε του, μάλλον που ήταν καλλιεργημένε, ήταν κατά βάση ποικιλίε τη Βουργουνδία. Δηλαδή και Σαρντονέ και Πινονουάρ και Γκαμέ. Τώρα μετά τη φιλοξήρα είδανε ότι το Sauvignon Blanc δουλεύει πάρα πολύ ωραία στα χώματα και στο κλίμα, οπότε κρατήσανε το Pinot νουάρ σαν ερυθρή ποικιλία και το Sauvignon Blanc σαν βασική λευκή ποικιλία στον κεντρικό λίγηρα, γιατί έχουμε και άλλες έτσι, αλλά στις άλλες περιοχές που Μάλιστα. αναφέραμε. Θα τις πούμε Συγχερ. σε άλλη φάση. Ναι. Οπότε έχουμε... Τα χώματα Terre Blanche. Ακριβώς που ουσιαστικά από αυτά τα χώματα έχουμε πιο ογκώδη κρασιά, λόγω της σημαντικής αναλογίας του αργύλου που υπάρχει σε αυτά τα χώματα, σε μια δροσερή και όξινη χρονιά είναι πιο επίμονα και έχουν πολύ καλή πυκνότητα, τα αρωματικά τους χαρακτηριστικά είναι γύρω από λευκό αρκαφρούτα, εσπεριδοειδή και επίσης με την ορίμανση μπορούν να εμφανίσουν αρώματα από τρούφα, από μανιτάρια και επίσης είναι Αυτά τα χώματα δίνουν κρασιά με μεγαλύτερη δυνατότητα παλαίωσης. Μάλιστα. Τώρα τα άλλα, τα εδάφη καγιότ, που είναι ουσιαστικά μικρά πετραδάκια, σβεστό και λεπτός άργυλος. Στην περιοχή του Σανσέρ, α πούμε, 50% των εδαφών είναι αυτά τα εδάφη. Ε, δεν έχουν πολύ μεγάλο βάθος. Και αυτά ουσιαστικά τα εδάφη μας δίνουν κρασιά πολύ εκφραστικά στη μύτη, αρωματικά. Αρώματα από λουλούδια, εσπεριδοειδή και βότανα. Το στόμα δεν είναι τόσο πολύπλοκο και με μεγάλο βάθος. Οπότε ουσιαστικά αυτά τα εδάφη μας δίνουν τα καθημερινά κρασιά ναι. από Σοβινιόν. Ωραία. Το έχουμε. Βεβαίως και άρα από αυτά τα εδάφη παίρνουμε και κρασιά πιο φρέσκα με μικρότερη δυνατότητα για παλαίωση ναι. Γενικώ, στην περιοχή αυτή δεν μιλάμε για κρασιά που έχουμε έβριος πάλι όπως λέγαμε για το ρίζλιν 40, 50, 60 χρόνια κλπ ε, μιλάμε για κρασιά που ο στόχος τους είναι να τα απολαύσουμε ε, σχετικά νέα ναι. και έχουμε ξέρω εγώ ένα έβριος παλαίωσης 6, 7, 8 χρόνια που μπορεί να φαίνεται πολύ ρε παιδί μου και ένα λευκό κρασί αλλά αν τα συγκρίνεις με, με βρουνδίες, με ρίζλι, με άλλα μ, κρασιά από άλλες περιοχές και άλλες ποικιλίε. Ε, δεν μπορείς να πεις ότι είναι το τεράστιο ναι. εύρος. ωραία. Οπότε από τα εδάφη λοιπόν... Α, τα Κάπω Κάπως έτσι. Τρομέρη πληροφορά μας. Ας βες και λεπτό άργυλο λοιπόν. Έχουμε τα πιο φρέσκα και τα πιο καθημερινά κρασιά. Επίσης ο Να Ζανά... πω εδώ τώρα ναι. ότι αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές. Για ποιο λόγο. Το ότι είναι και πολύ εύκολη πληροφορία μπαίνοντα δηλαδή παίρνοντα ένα κρασί. Πλέον μπορούμε να βρούμε και πληροφορίε και στο διαδίκτυο. Οπότε βλέπουμε και σε τι εδάφη μεγαλώνουν. Οπότε όλα αυτά που λέμε τώρα εμεί παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα μαθαίνουμε, να τα βλέπουμε και να τα βρίσκουμε στο ποτήρι μα. Αυτό ξέρει, είναι και ένα ωραίο ταξίδι. Ε, το έχουμε πει πολλέ φορέ ότι ούτω ή άλλω το κρασί είναι ταξίδι, είναι κουλτούρα. Ε, δηλαδή, να μην παίρνουμε ένα ποτήρι κρασί και απλά. Uh, ναι, το πίνουμε και όχι εντάξει, α του δώσουμε λίγο χρόνο να το ανακαλύψουμε. Να το βρούμε, να ναι. το ψάξουμε. Βέβαια, όπω είχε πει και ο Λαζαράκη, το κρασί δεν πρέπει να είναι αυτό η, ο, ο λόγος που μιλάμε. Πρέπει να είναι το μέσο για τη συζήτηση. Εντάξει, καλά, δεν θα κάτσουμε μετά είχαμε... συνέχεια για το κρασί σε ένα τραπέζι. Αλλά Ήταν... καλό είναι όταν ανοίξουμε το μπουκάλι να, έχουμε, να κάνουμε μια μικρή κουβέντα γύρω από αυτό. Τι θα πιούμε. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που είχε πει, οπότε εγώ το έχω κρατήσει. Το κρατάμε, το κρατάμε, αλλά οκ, ναι. okay, σίγουρα δεν θα μιλάμε τώρα. Δύο ώρε θα βρεθούμε με μια παρέκκληση, θα μιλάμε μόνο για τα κρασιά και σε τι χώματα μεγαλώσαν. Αλλά παρόλα αυτά, πριν ξεκινήσουμε ε, ναι. κουβέντα, όταν ανοίξουμε τον μπουκάλι, ας το μπουκάλι, α του δώσουμε λίγο χρόνο να δούμε τι θα πιούμε, πόσο το βρίσκουμε. Συνεχίζουμε την κουβέντα μα και στην ενδιάμεσο. Ξαναλέμε λίγο για το κρασί αυτό. Νομίζω ότι. Ναι, είναι, παιδί μου, Να είναι κάνουμε... στην παρέα μα και το κρασί, κάτι απλώ να συνοδεύει την παρέα μα. Εννοείται, μα είναι το ταξίδι μα, είναι το μέσο του, ε, το μέσο ναι. του ταξιδιού το κρασί. Ε, να πούμε εδώ ότι υπήρχε ο Ζαν Λογάνδα Εγών, ο οποίο είναι ένα ε, αϊκόνικα. Ε, εινοποιός στο Σανσέ, πολύ γνωστό εινοποιό, λέει πως όσο λιγότερο άργυλο έχουμε στο έδαφος, τόσο μεγαλύτερη ορυκτότητα έχουμε στο κρασί. Οπότε αυτό το κρατάμε επίσης. Λοιπόν, και με η τρίτη κατηγορία, αυτό βοηθάει και λίγο αυτούς που διαβάζουν. Ε. Γιατί εμεί τα λέμε και με απλά λόγια, Ξέρεις, που κάνουν το διάλειμμα του, μα ακούνε και θυμούνται και τα τρία, του τρει τύπου εδαφών, α πούμε, του βασικού στην περιοχή του κεντρικού Λίγηρα. Και έχουμε λοιπόν και τα εδάφη, τα σάιλεξ, τα οποία είναι από πυρόλιθο. μας δίνουν κρασιά με πολύ έντονες οξύτητες από ό,τι τα άλλα δύο και ειδικά από ε, αυτά με τον ναζιβεστόλιθο και το λεπτό άργυλο. Είναι κρασιά που α, μας δίνουν αρωμα, α, αρωματικά χαρακτηριστικά εννοείται της ποικιλία, αλλά μας δίνουν πάρα πολύ μεγάλη ορικτότητα και είναι πιο καπνιστή γεύση τους, πιο, πιο μπαρούτι, πιο τσακμακόπετρα. Γι' αυτό και φημέ. Ε, φούμε γιατί ακριβώς στο που είναι το, το που είναι το χωριό και φουμέ γιατί είναι φουμέ γιατί είναι ακριβώς α, το στυλ του κρασιού που mm. τελικά απολαμβάνουμε από λόγω το... του εδάφους την περιοχή λόγω, λόγω, των α, εδαφών ακριβώς ε, λοιπόν, στην α, περιοχή τώρα του κεντρικού Λίγυρα, εκτός από τις περιοχές που θα πούμε εμείς τώρα με ποιους ανθρώπους μιλήσαμε και τι μας είπανε, τι, θα, ουσιαστικά θα μοιραστούμε τις ιστορίες τους, mm. έχουμε και το, το Πουγί Σου το Κανσί, το Κοτόντι Γενουά, το Σατομιγιάν, το Βάντε Ορλεανέ και ο Ορλεάν Κλερί. Έχει και... σχέση με την Ορλεάνη αυτό, όχι. Έλα ρε, όχι. Λέω, ξέρω, εγώ, μπορεί η Ορλεάνη να έχει σχέση με την περιοχή εκεί, όχι. Δεν μπορώ να Όταν στα βάθω, θα... δεν ξέρω, μπορεί, τι <ας, πόρεσαι>. να σου πω ρε, εσύ. Καλά λοιπόν... Μουρσόλου, πρέπει να απαντάς και εσύ. Εντάξει, Να έχω και, και απορίες, εσύ μου. Αυτό το κρατάω. Ή μπορεί να μα απαντάει και κανένα από του ακροατέ μα, άμα ξέρει. Λέω εγώ τώρα. Σωστά, σωστά. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο Περισσότερο για την κάθε περιοχή, ναι. δύο πραγματάκια, και μετά να σιγά -σιγά δούμε. Σιγά και να πούμε και στι συνεντεύξει. Ναι. Ωραία. Άρα είπαμε, στην, α, χωρίζουμε το Λίγυρα στις δύο όχθε του, την αριστερή και τη δεξιά. Από πάνω Παναγιά προς κάτω Παναγιά είπαμε. Μην μπερδευτούμε τώρα το αριστερά-δεξιά. Αριστερά-δεξιά, από πάνω προς τα κάτω. Σωστά ναι. το λε. Λοιπόν, <laughs> στην αριστερή όχθη έχουμε το Σανσέρ, το Μενετού Σαλόν και το Ρουγί. Ωραία, γουιγί, γουιγί, καλά, ουγί. πολύ πλάκα αυτό άμα μου ακούσει τη συνέντευξη που του έβαλα να μου το λένε, εντάξει, πολύ γελάσαμε. Λοιπόν, ε, το Σαντσέρ είναι και η μεγαλύτερη περιοχή που έχει 3.000 εκτάρια, δηλαδή φαντάσου αν στην Κρήτη έχουμε περίπου 4.500 εκτάρια, στο Σαντσέρ... Από μόνο, μόνο του. του έχει 3.000 σεκτάρια. Δηλαδή τη ουσία είναι λίγο μικρότερο σε από όλη την Κρήτη. Την Κρήτη εντάξει <laughs> ε, Δεν κάνει μόνο λευκά κρασιά γιατί πολλοί νομίζουν το βλέπουν σαν σερ και σκέφτονται μόνο σοβινιό μπλαν. Που κατά βάση κάνει έτσι. Είναι ναι. το 80% των καλλιεργιών είναι σοβινιό μπλαν και 20% πινονουάρ. Όμω έχει. Μ, και ερυθρά κρασιά, πινό νουάρ λοιπόν και ροζέ. Και το πινό νουάρ μάλιστα από την περιοχή είναι... έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πολύ νόστιμα πινό νουάρ και επίσης μπορούμε να το πληρώσουμε. Mm. Δηλαδή... Όχι σαν τις βουργουνδίες που... Ναι, εντάξει πρέπει να μπορούμε και να τα πιούμε. Που είναι και Εμείς... δίπλα και είναι και πλησίαστα. <laughs> Εμείς οι απλοί άνθρωποι... Για 15-20 χιλιόμετρα δηλαδή υπόθεση. Εντα... Κάτω, βάλει λίγο παραπάνω. Όχι, είναι λίγο παραπάνω γιατί το το σαμπλίνε από τα. Ε, Αν το πάρει τον ποταμό όμω και κατεβεί, είναι πιο κοντά με ένα βαρκάκι. Αυτό που λε, ξέρει πόσο σημαντικό είναι. Ο Λίγυρα ήταν πολύ επιτυχημένο. Γιατί στο Λίγυρα κάνουν κρασί από τα Ρωμαϊκά χρόνια. Η ύπαρξη του ποταμού και το ότι ήταν ασφαλέ να μπορούν να τον διαπεράσουν με, με τι. Στου τύχαν οι άνθρωποι και να κάνουν εμπόριο αντί να μπαίνουν στα δάση και να έχουν κλέφτε κλπ. Ε, βοήθησε πάρα πολύ στην ανάπτυξη τη περιοχή. Mm. Γιατί έχουμε πει ότι κάθε περιοχή αναπτύσσεται και, ιστορ... και ανάλογα με τα ιστορικά γεγονότα που συμβαίνουν ή τα κοινωνικά γεγονότα κλπ. Όπω α πούμε ο Λιγύρας, ε, με το που μπήκε και φτιάχτηκε η σιδηροδρομική, η σιδηροδρομική γραμμή, επειδή είναι μόνο δύο ώρες από το Παρίσι, 20 χιλιόμετρα νομίζω είναι η απόσταση, έγινε χαμός με τα σοβινιόν στα μπιστρό του Παρισιού. Ναι. Φεύγανε αβέρτα-κουβέρτα. Αυτό. <laughs> γιατί ήταν πολύ κοντά η περιοχή. Οπότε... Αυτή είναι η μία πλευρά, η άλλη πλευρά του ποταμού... Η... Η άλλη πλευρά του ποταμού η δεξιά όχθη έχει το πουγή Φιμέ που έχει 1300 εκτάρια και σε αυτό θα θυμόμαστε ενώ στην αριστερή όχθη έχουμε και λευκά και κόκκινα κρασιά και ροζέ. Στη δεξιά όχθη στο πουγή Φιμέ έχουμε μόνο λευκά κρασιά δηλαδή να το κάνουμε απλά όπου το βλέπουμε που Φιμέ μόνο λευκά κρασιά από Sauvignon Blanc. Mm. κατάλαβες Κατάλαβε. Να, να ρωτήσω κάτι. Οι περιοχέ αυτέ αναγράφονται πάνω στη φιάλη. Αυτέ επειδή είναι ονομασία. Γιατί παράδειγμα, όπω μου έλεγε προηγουμένω, έρχονται δηλαδή στο μαγαζί και σου λένε Εγώ θέλω σαν -sa". Ναι. Που Πολύ... είναι μια περιοχή το Σανσέρ -sa, από Ακριβώ. Ε, και η φάση είναι ότι οι άνθρωποι όταν λένε Σανσέρ -sa, δεν σημαίνει ότι ξέρουν Σονικεντέ ότι στο μπουκάλι του έχουν Sauvignon Blanc Ναι. Κατάλαβε οι περιοχές αυτές επειδή είναι ονομασία προέλευσης αυτές γράφονται στο, στην ετικέτα είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να ξέρεις να διαβάζεις την ετικέτα Βλέπει mm. βλέπεις με νετούς αλλά ξέρεις ότι είναι αυτέ αυτές οι ποικιλίες βλέπεις ρογή αυτές οι ποικιλίες βλέπεις σαν σέρ αυτέ ναι. ωραία ε, και οπότε στη δεξιά όχθη του Λίγυρα στον κεντρικό Λίγυρα έχουμε βασική το που ήδη φημέ ε, που κάνει μόνο λευκά είναι κρασιά με μέτριο σώμα έντονα τα πυρηνόκαρπα φρούτα και φυσικά ο πολύ καπνιστός χαρακτήρας είναι κάτι που τα ξεχωρίζει στην περιοχή αυτή αλήθεια είναι δεν έχω κάποια συνέντευξη δεν μίλησα με κάποιον αλλά άλλη φορά. Θα μα καλέσουν να πάμε για να το δοκιμάσουμε. Δηλαδή, μα έχουν καλέσει ήδη, ναι, μας μα περιμένουν. Και εμείς τι εδώ. <laughs> δεν ξέρω τι κάνουμε εδώ, Παναγιώτη μου, αλλά έχουμε προσκλήσει από του ανθρώπου όλου να πάμε. Μάλιστα. Απλά το χρόνο μα δεν, δεν να βρίσκω. Δεν, μπορούμε εμεί οι δύο. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. ήθελα απλά να ναι, πω ναι, ναι, ότι ναι, ναι, ένα από του πιο διάσημου παραγωγού που ηγήθη με μια και θα πούμε για άλλους παραγωγούς, ας πούμε και ένα παραγωγό από εκεί, είναι ο Didier Dagno, που είναι iconic κι αυτός, δηλαδή mm. που με τον ξεχωρίζει. ναι. Κάνει μου την ερώτηση. Μαλώνουν <Σ> <παρακαλώ> αυτοί μεταξύ του. Αχ, τι ωραία ερώτηση. Γιατί συνήθω έτσι δεν γίνεται. Δηλαδή και εδώ στην Ελλάδα και φαντάζομαι σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, αν κάτι υπάρχει να του χωρίζει, ακόμη και ποτάμι να είναι, νομίζω ότι υπάρχει μια αντιμαχία. Υπάρχει εκεί πέρα μεταξύ αριστερή και δεξιά. Όχθη. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται Beef. με την. Κοίταξε να λέει. Στο τέλο τη ημέρα, ρε παιδί μου, είναι. Ε, όλοι ένα μερίδιο πάνε να πάρουν έτσι. Αλλά ε, οι περιοχέ που καταλαβαίνουν ότι αν ενωθούν και βγουν δυνατά σαν περιοχή. Δηλαδή, δεν, το σαντσέρ δεν έγινε γνωστό με έναν. Mm. Τρώνε όλοι. Ναι. επειδή κάνανε την περιοχή τους τόσο γνωστή και εγώ θεωρώ ότι το έχουν πιάσει το νόημα τουλάχιστον έτσι όπως τους είδα οι συγκεκριμένοι γιατί ας πούμε όταν μιλούσαμε το ζωζέφ Τεμέσκ από το Μενετού Σαλον που έχει και στο Ρουγί Αμπέλια και μου μίλησε για αυτές τις δύο περιοχές ήταν μαζί με τη Λογάνς Χωσέ και όταν του έπαιρνα συνέντευξη έλεγε εγώ επειδή δεν έχω μπαμπά να μου λέει τι να κάνω παίρνω τηλέφωνο, λέει παίρνω τηλέφωνο τη Λογάνς παίρνω τον uh, Ματίες, παίρνω τον ένα, παίρνω τον άλλο και, και με βοηθάνε και από ό,τι κατάλαβα ε, συνεργάζονται Παρότι είναι από τις, από τις αντίθετες όχθη Όχι, όχι, και αυτοί οι δύο είναι... δεν είναι Είναι μαζί. από την ίδια όχθη Α. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουν τέτοιο θέμα δεν Την έχουν. δεξιά όχθη και την Μάλιστα. αριστερή όχθη Είναι η περιοχή του κεντρικού Λίγυρα Να. Και νομίζω ότι έχουν καταλάβει Ότι ένας κούκο δεν φέρνει την άνοιξη Οπότε δουλεύουν μαζί. Και ότι την ίδια δουλειά κάνουμε, δεν έχουμε χωρίσει τίποτα παρά μόνο να πάμε μπροστά μα. ενώσουμε τι δυνάμει μα. Εντάξει, και μετά ο καθένα μου θα βρει, υπάρχει αγορά για τον κάθε για ένα ξεχωριστά και για όλου μαζί. Να πάμε λοιπόν, στι κουβέντε που έκανε τελικά με αυτού του συνοποιού, του σημαντικού εκεί στην. Προβάιν. Uh, ναι. Ε, όμως ε, θα, θα ε, κλείσω πρώτα λίγο με την κάθε περιοχή. Και μετά τι, τι μας είπαν ρε παιδί μου για Ωραία. τα θεματάκια τους και τα λοιπά. Ε, το, γιατί, για το σανσέρ είπαμε. Το ρουγί λοιπόν είναι ένας μικρός και ομοιογενής αμπελώνας Έχει πιο αμμώδη εδάφη, άρα πιο πολλά λουλούδια, πιο πολλά ε, αρωματικά χαρακτηριστικά, πιο πολύ φρούτο. Έχουν μικρότερη οξύτητα τα κρασιά από την περιοχή αυτά. Και αυτό... Τα μ, κρασιά τα απολαμβάνουμε φρέσκα, νεαρά, δροσέρα, είναι χάπι, ωραία. Ε, επίσης η περιοχή κάνει πολύ ωραία ροζέ και ερυθρά από πινό νουάρ. Έξι, έχει 30 ηνοπία και 400 εκτάρια. Mm. Ουσιαστικά είναι μια μικρή περιοχή που βρίσκεται στη σκιά του Σανσέρ, ε, γιατί έχει και πιο, αλλά έχει και πιο καλές τιμές. Αυτή η περιοχή μου είχε μείνει στο μυαλό μου όταν α, άκουγα πολλά, ξέρεις, στο COVID που γινόντουσαν Instagram α, talks και αυτά, lives που βγαίνανε και μιλάγανε. Εγώ λοιπόν παρακολουθούσα τότε την Μπασκαλίν Λεπελτιέ που είναι εντάξει μια θεά, ε, τους είπα ότι άμα την ξέρετε θέλω να την γνωρίσω σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, είναι όνειρό μου. Η οποία είχε πει συγκεκριμένα ότι το γουγί είναι το σανσέρτο φτωχών. Δηλαδή, μπορείς να βρει πολύ καλά κρασιά σε, καλές ε, σε στιγμές. πολύ καλέ τιμέ. Δεν το είπε αρνητικά, το είπε ε, ναι, ναι, ναι. καλά. Επίση, ότι στην περιοχή αυτή μπορεί να βρει. Να, εκεί θα πα να φτιάξει αμπέλι. Έχει καλύτερε τιμέ. Έχουν πάει, πάει πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι και έχουν επενδύσει στην περιοχή και αυτό μου το επιβεβαίωσε και ο Ζωζεφ και φτιάχνουν αμπελώνες νέοι άνθρωποι οπότε η, η, περιοχή είναι σε έναν αναβρασμό Μάλιστα Λοιπόν, η άλλη περιοχή της αριστερής όχθης είναι το Μενετού Σαλόν που ουσιαστικά έχουμε το σάντσερ και μετά από κάτω είναι το Μενετού. Έχει εδάφη πιο κοντά στη Σβουργουνδία, στα τους τα εδάφη με τα Κιμερίτζιαν Μάρλ έχουμε πιο προχωρημένες οριμότητες εδώ από τις Οσανσέρ τα κρασιά είναι αρκετά στρογγυλά ε, και ογκώδη και τα κόκκινα είναι πολύ φρουτόδι και συνήθως δεν χρησιμοποιούν βάρελ, δηλαδή έχουμε φρέσκα πινό νουάρ, ευκολόπιατα, φρουτόδι και πολύ ωραία ροζέ κρασιά επίσης. Μάλιστα. Τα παπλά ή θα μπερδέψω τον κόσμο τώρα. Νομίζω εγώ θα κάνω μια επιστροφή πίσω, να ξανακούσω έτσι μερικά ονόματα. <laughs> απλά, απλά είναι, όχι, όχι, όχι. Απλά. Okay. Λοιπόν, ε, οπότε εγώ μίλησα με τρεις ανθρώπους, φοβεροί και οι τρεις Θα ξεκινήσω α, με τον Στεφάν Ριφό, Ο οποίος ουσιαστικά είναι η πέμπτη γενιά του ντομέν Ριφό, ωραία, κλοντ Ριφό ε, Και αυτά που θα πω από αυτόν είναι γιατί τον ρώτησα ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που η περιοχή του Σαν Σέρα αντιμετωπίζει και ο άνθρωπος είπε ότι έχει περάσει μια δεκαετία που οι αμπελουρικές περιόδοι ήταν κλιματικά περιπλοκές χαρακτηρίστηκαν από υπερβολικές θερμοκρασίες και κρύους χειμώνες και προσπαθούν να βρουν και οι άνθρωποι με την παρατήρηση πώς να εξελίξουν και να προσαρμόσουν τη δουλειά τους κυρίως στο αμπέλι για να μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν ποιοτικά σταφύλια και να παράγουν και ποιοτικά κρασιά δηλαδή και όλο περισσότερο. Τα αμπέλια λοιπόν τώρα τείνουν να παράγουν υπερβολική ποσότητα ζάχαρης σακχάρο δηλαδή. Ε, οπότε και να ανεβαίνουν υψηλότερα και αλκοολικά που αυτό δεν το θέλουν. Άρα τώρα προσπαθούν να προσαρμοστούν στο να, μην... να δουν τι θα κάνουν για να μην τους συμβαίνει αυτό. Βέβαια είναι ένας, και εκεί πάνω σε αυτή τη συζήτηση τον ερώτησα πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή όλο αυτό το κομμάτι της αμπελουργίας ε, και βέβαια είπε ότι το καλό είναι ότι ενώ έχει αυξηθεί η θερμοκρασία τα εδάφη βοηθάνε να κρατάνε την υγρασία που είναι πολύ σημαντικό οπότε να μην έχουν στρες από το νερό τα, τα φυτά ε, το πρόβλημα είναι ότι έχουν πολύ ζεστή άνοιξη δηλαδή έρχεται η άνοιξη και οι ζέστες νωρίτερα άρα τα φυτά μεγαλώνουν πιο γρήγορα και ουσιαστικά κάνουν πιο πρώιμους τριγούς και εκεί τώρα κατεβαίνουν οι οξύτες που αυτή η περιοχή χαρακτηρίζεται από τη δροσιά της και προσπαθούν να βρουν τι θα κάνουν και είπε ότι ενώ οι αρχές θέλουν να ενσωματώσουν νέες ανθεκτικές ή και υβριδικές ποικιλίε στα φιλιού. αυτός είναι κατά αυτού, ρε παιδί μου. σου λέει όχι δεν το πιστεύω. Θέλω να μπορώ να επιλέξω τα φυτά αυτά που ουσιαστικά θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις αλλαγές αλλά μην με βάλεις να, να κάνω άλλους κλόνους και λοιπά και να έχω ιβριδικές ποικιλίε ναι. στην περιοχή μου και μου άρεσε ο τρόπος που, και που το είπε και που το σκέφτεται γιατί είναι προσανατολισμένοι γενικότερα στο να εκφράζουν τον τόπο τους ε, Αυτός δηλαδή λοιπόν σου λέει εγώ θέλω να δοκιμάζω τεχνικές που έχουν να κάνουν με το πώς σχηματίζω τον αμπελώνα μου να αλλάξω το ύψος από τις πέργκολες δηλαδή το ύψος από τη διαμόρφωση στα φυτά μου τέτοια πράγματα ε, τον ρώτησα επίσης α, ουσιαστικά τι έκανε αυτός με το που ανέλαβε από τον πατέρα του και λέει εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πιστοποιηθώ βιολογικά και βιοδυναμικά και όλη μου η σκέψη είναι να κάνω τέτοιου τύπου καλλιέργεια ναι. και γιατί πιστεύω ότι το μέλλον είναι σε αυτού του τύπου την καλλιέργεια. Τον ρώτησα επίσης ποιο είναι το όνειρό του για... για το, το ενωπείο του και μου λέει θέλω να κρατήσω την, το, το οικογενειακό σκεπτικό που έχουμε τόσες γενιές στο ενωπείο μας και κάποια από τις κόρες μου να το πάρει και να το συνεχίσει. Να το συνεχίσει. Ξείς και, γιατί αυτό το δουλεύει με τη γυναίκα του ξέρεις, έχουν τα παιδάκια τους και είναι εντάξει, ωραίο mm. αυτό. Οπότε αυτό για αυτόν Μετά ε, μιλήσα με τη Λογάν Χροσέ ε, και αυτό το βρίσκεται στο Σαντσέρ επίση. και αυτή είναι μια γλυκύτατη κυρία η οποία ουσιαστικά βρέθηκε στην εινοπαραγωγή εξαιτία του άντρα της αερωτεύτηκε τον κύριο Κροσέ mm. που είχε τα ακτήματα και το εινοπείο από τον προπάπου του και μάλιστα είναι το πρώτο μου είπε ότι το εινοποιείο του είναι το πρώτο εινοποιείο στο Σανσέ που ε, πούλησε εμφιαλωμένο κρασί. Που εμφιάλωσε α, επί τη ουσία το κρασί και δεν. Ναι. Α, τα πουλάγε χήμα. Ε, μου είπε για τη σιδηροδρομική γραμμή πόσο βοήθησε το Λίγηρα κλπ. Και, και το εμπόριο γενικότερα. Ναι. Είναι, και αυτή τώρα η κυρία ουσιαστικά ε, ο άντρας της δεν είναι πια μαζί μας και βρέθηκε στην προβάιν να πουλάει, να μιλάει μου λέει, της λέω είσαστε τόσο πολύ γλυκιά ε, α, και τόσο ωραία ενέργεια και μου λέει μπορείς να το πεις αυτό στον ψυχολόγο απίστευτη, απίστευτη η οποία ουσιαστικά μου έβγαλε κάτι χάρτες <ΣΣ> Και έτσι μου εξηγούσε. Μου λέει αυτό το αμπέλι το έχουμε εδώ. Και ήταν πολύ ωραίο αυτό. εξής είχαν το χάρτη και μου δείχνει αμπέλια. Εδώ έχουμε αυτά τα αμπέλια, αυτά τα εδάφη. Αυτό κάνουμε. Δοκίμαζα εγώ, ξέρει, χάρτη και έδαφο. Ε, δυστυχώς Δυστυχώ τα κρασιά τη δεν εισάγονται στην Ελλάδα. Αν και αυτή εξάγει 70% τη παραγωγή τη έξω. Mm. Όπως και το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγών του κεντρικού Λιγύρα που, α, πουλάνε τα κρασιά τους... Α, στο εξωτερικό. Ναι. Όχι ότι δεν τα πουλάνε στη Γαλλία, αλλά κάνουν, έχουν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό εξαγωγών. Και στο τέλος, α, επί της μίλησα με τον Ζωζεφ Τεμέσκ. Αυτός τώρα έχει μια άλλη ιστορία. Δεν έχει πίσω του... Μπαμπάδε, παππούδε και τέτοια. Αυτό δούλευε στη Λουίβι mm. Είναι ένα νέο παιδί. Είναι σχεδόν 40. Και η οικογένειά του ουσιαστικά έφτιαχνε κονιάκ. Και κάποια στιγμή τα μοιράσανε. Δεν ξέρω, πήρε κάποια χρήματα στα χέρια. Ε, ε, παρετήθηκε από τη Λούι Και ε, λέει: Μου ήρθε τρέλα να πάω να κάνω εινοπείο. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να γίνει πρόσφατα. Πότε. Ναι, στο COVID του ήρθε η τρέλα. <laughs> Εντάξει, φαντάζομαι τώρα. Πραγματικά δεν ξέρω. Ναι, μπορεί. Κοίτα. Εγώ χαρούμενο τον είδα πάντω. Λοιπόν, οπότε ε, αγόρασε ένα πολύ ωραίο ηνοποιείο του Ντενίζα Amen, το Domain WG, ε, του Ντενίζα Μέν, που ήταν ένας κύριος έτσι, πιο μεγάλης ηλικίας και δεν είχε Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια οπότε το αγόρασε αυτός με τη γυναίκα του. Ε, αυτός πήγε και δούλεψε σε διάφορες περιοχές, μου είπε, ε, και στο Λίγηρα και στη Νότια Αφρική. Δηλαδή έκανε τους τρίγους του ο άνθρωπος, Για πήγε να δει ναι, ένα υπόσαλλιος. Μα δεν μας τα έλεγε αυτά και, και ο Λόρενς. Ο Χάρτμαν, ναι. Ναι. να θέλεις να κάνεις την τρέλα, αλλά πρέπει να το κάνεις σωστά. Α, Οπότε... Αυτός λέει εγώ δεν έχω μπαμπά να μου λέει τι να κάνω θα τα κάνω όλα μόνο μου όπω μου έρχεται. Του βγήκε τελικά. Του βγήκε, ναι, γιατί τον ρώτησα πώ πάει εμπορικά κλπ. Εγώ δουλεύω κρασί του στο εστιατόριο και έτσι έγινε και όλη η φάση με την περιοχή. Mm. Δηλαδή, εγώ έτυχε να τον γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο όταν ήρθε στην Κρήτη μαζί με άλλου εινοπαραγωγού. Οπότε έτσι. Τώρα του παλού δουλεύω το κρασί σου, άρχισε να μου λέει πληροφορίε και λέω πάρα πολύ ωραία. Θα τα πούμε στην προβάνη, θα να σα πάρω συνέντευξη. Οπότε έτσι βρέθηκα και με τους υπόλοιπου ξέρω ο ένας έλεγε στον άλλον και έτσι κάνουμε αυτό το podcast ah, σήμερα wow. για αυτά τα τρία σημεία ουσιαστικά που τι φέρνουμε, φέρνουμε λίγο, ξέρει, από, από τον αέρα τους και από τις ιστορίες mm. των τριών αυτών εινοποιείων. Ε, είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή, μπορούμε ούτως ή άλλως... Αυτές οι τρεις περιοχές να ψάξουμε κρασιά και από σοβινιόν και λευκά δηλαδή αλλά και ροζέ και κόκκινα από τις περιοχές που βγαίνουν. Και αυτόν, τώρα για να γυρίσουμε πάλι στον Ζωσέφ Τεμπέκστα και αυτόν τον ρώτησα παιδί μου τι θέλεις, ποιο, πόσο ονειρεύεσαι εσύ το εινοπείο σου και μου λέει αρχικά να μην φαληρήσω. <laughs> Πατούσε ο άνθρωπος στα πόδια του. <laughs> Και λέει και το άλλο λέει είναι να μπορώ να δείξω την περιοχή Με εμένα μου, μου λέει α, μ' αρέσει να βγάζω εύκολα και φρέσκα κρασιά και φχάρσα Να τα πίνει ο κόσμος και να χαίρεται Και νομίζω ότι μ, το έχει καταφέρει έχει Καταφέρει. Ναι. Μένει Ξέρω... να δοκιμάσουμε και εμείς να δούμε Ε ναι τι έχεις το ποτήρι σου Αυτό, Αυτό ναι. σου φέρα oh. Επειδή είναι blind oh. Ε, το βρήκα εύκολο αυτό. <laughs> Θα φέρω και από τα άλλα όμω, γιατί μου, στε... μου υποσχέθηκαν ότι. Μου υποσχέθηκαν. Μου στέλνουν. Για να, να δοκιμάσουμε. Ναι, ναι, να κάνουμε μια παρέα και να δοκιμάσουμε, λοιπόν. Ωραία, σου μην είναι τίποτα από εκεί Ωραία, ναι, βεβαίω. Ωραία βόλτα στο Λίγυρα Καταλαβαίνω ότι είναι τεράστια. Είναι τεράστιο το, το κομμάτι αυτό. Δηλαδή, σκέψω ότι τώρα είδαμε πολύ λίγα πράγματα από τον Λίγυρα αλλά ήταν μια καλή αρχή να μπούμε και σε αυτή την περιοχή, έτσι ώστε σιγά-σιγά να αρχίσουμε ή να ανεβαίνουμε τον ποταμό ή να τον κατεβαίνουμε, ξέρω εγώ. Είδαμε κάποια πράγματα από τον κεντρικό λιγυρά. Ναι, σκέψου. Εντάξει. Έχουμε να δούμε πολλά ακόμα. Ε, ναι, θα ταξιδέψουμε και σε άλλε περιοχέ. Μια γεύση γιατί... πήραμε τώρα, μια γεύση μικρή. Ε, ναι, γιατί εμένα μου αρέσει και το Σενάν, οπότε ναι, τώρα μ, μου έρχονται κάτι δείγματα. Ναι, ούτω ή άλλω δίνουμε κι εμεί έτσι τώρα. Βάζουμε, ξέρει, ανάβουμε τη φωτίτσα για να αρχίσουμε να ψάχνουμε περισσότερο. Και όσοι μα ακούνε, να ψάξουμε λίγο, να μπούμε λίγο στην περιοχή, να δούμε τι ακριβώ. Τι μα έμεινε από όλο αυτό και πώ το βρήκαμε στο ποτήρι μα. Ισχύει. Σου αρέσει αυτό που πίνει. Πολύ. Είναι πολύ νόστιμο, καταρχά. Ευχάριστο. Ωραίο φρούτο. Ε. Ε, ε. τώρα τα άλλα τα λε εσύ, ξέρεις, Τα λέει καλύτερα <laughs> τώρα. Εγώ έχω και ένα άγχο τώρα μπροστά σου. Στι <laughs> μου λέω εγώ διάφορα. <laughs> Έτσι, να με το κράσει. <laughs> Όχι, εσύ αφού είπαμε απλά τα πράγματα. Η ζωή είναι ωραία και είναι απλή. Αυτό, αυτό. Ε, να, δω, να δώσουμε και το ξέσπατο μήνυμα. Έτσι. Πάμε για μπάνιο τώρα, κάνουμε μια βουτιά Πάμε, πάμε. τώρα, ούτω ή άλλω έχει αρχίσει να μεσημεριάζει. Ανεύει και η θερμοκρασία. Πάμε. πάμε. Για, μπάνιο. για μπάνιο. Πάω και αν θέλει, έλα. Όπω έλεγε και ο Καζατζήδη κάποτε. <laughs> με το πρώτο του τραγούδι. Λοιπόν, ραντεβού στο επόμενο podcast. <laughs> ραντεβού στο επόμενο τώρα μην με ρωτήσει τι θα κάνουμε, δεν έχω ιδέα. Θα δούμε μα. Ή αυτό. θα μου πει η Σύρβεν, τι θε να κάνουμε. Κάτσε να το σκεφτώ πρώτα. Εντάξει. Λοιπόν, στο επόμενο. Στο επόμενο, Παναγιώτη μου. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά το κρασί με απλά λόγια. Με την Ινοχό Διπλώμα WSET, η Ρόκο Λιακουδάκη και τον Παναγιώτη Ορφανίδη. Μια συνεργασία της LIFO με το δίκτυο FM 91,5. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast «Το κρασί με απλά λόγια», ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple και Google Podcasts. Είναι τα podcast της LIFO.